Όλοι λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά να σου πω, λέω την αλήθεια, ότι εδώ βαρώ το μικρόφωνο, έτσι. Όχι, όχι, πιο κάτω βάρεσες, μην αγχωνείς. Συγγνώμη. Οι δουλειές που γίνονται, όλα αυτά, okay, μπορεί να γίνουν και καλές δουλειές και τα λοιπά και μπορεί και η τηλεόραση πάλι να πάρει τα πάνω της και το εύχομαι. Είναι καλό μέσο, το γουστάρουμε, αλλά με όλα αυτά που κάνω εγώ δεν νομίζω ότι θα έχω το χρόνο. Οι εργατοώρες είναι πάρα πολλές στην τηλεόραση. Άρα σε ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά που κάνεις από το να συμμετείχεις στην τηλεόραση. Εννοείται. Λοιπόν, τα χρήματα όμως στην τηλεόραση δεν είναι περισσότερα. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να βιοποριστεί μόνο με το θέατρο, ειδικά εσύ που επιχειρείς κιόλας. Γι' αυτό μπορεί. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το ρίσκο. Δεν είναι. Εγώ, να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι τα χρήματα κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε δώσει μεγάλη αξία στα χρήματα. Σε έναν δηλαδή ενδιαφέρει να έχει τα βασικά. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τώρα πια το ξέρω. Τώρα πια το έχω αποφασίσει κιόλας. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο που δεν το λες, αυτό δεν το πιστεύει κανένας. Ναι. Ότι τα χρήματα δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Όχι. Ναι. Πρόσεξε. Άκου. Δεν κάνει τα πάντα για αυτό. Αυτό που λέμε δεν είναι αυτό ο σκοπός, ρε φίλε, το χρήμα. Όταν σου αποφέρω να σου πετάξω ένα εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή, όσο δεν το κάνει. Αν το πει, δεν το πιστεύει κανένας. Θα το φάσει. Γιατί. Δεν ξέρω. Μα δεν σου λέει όμως ότι δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει για να κάνω αυτό που γουστάρω το χρήμα. Έχουν περάσει χρήματα από τη ζωή σου. Ναι, βέβαια έχουν περάσει. Πολλά έτσι να πει ότι ήμουν πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Περνάνε και φεύγουν. Τα αφήνω εγώ. Δεν τα εμποδίζω. Δεν τα εμποδίζω. Μοιάζει να είσαι καλά, να περνά καλά και να έχει τα βασικά. Και να μπορώ να κάνω δουλειές. Κοίταξε. Εγώ είμαι ευτυχής που κάνω τη δουλειά που αγαπάω και ζω από αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι από τη μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να έχεις. Βεβαίως δεν είναι πάντα εύκολα και ειδικά αυτή την περίοδο, αν με ρωτήσεις από την πλευρά του παραγωγού, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ως σκηνοθέτης, ηθοποιός, αυτό να σου κάνω χαρές εδώ, γίνει χαμός. Και τι ωραία που γουστάρεις και η επιτυχία που έρχεται. Αλλά άμα σου πω τώρα ότι μέσα στη τιμή του εισιτηρίου έχει πέσει. Ότι εγώ έκανα τόσες χιλιάδες εισιτήρια και δεν είναι αυτό, και πριν 5 χρόνια. Μα η Δαντουλάκη δεν είχε πει πριν από 2 χρόνια ότι εγώ έχω χάσει το σπίτι μου. Ναι, ναι. Λόγω μιας δουλειάς που είχε πέσει έξω. Ναι, δεν έχει. Δεν η Δαντουλάκη που έχει κάνει και τόσες τηλεοπτικές δουλειές που την έχουν πληρώσει και καλά. Απλά ξέρεις τι γίνεται, ότι αυτό που λέμε ζούμε από τους τζίρους. Δεν υπάρχουν κέρδη πια. Όχι στις επιχειρήσεις πουθενά. Κανένας μας δεν έχει κέρδος στην τσέπη του. Ανακυκλώνει κάτι που είναι στο σύνολό του. Ναι, το χρωστάει, το γυρνάζει. Να γυρίζει, παιδιά. Αυτή η σχέση που περιγράφεις με το χρήμα, ότι να έχουμε τα προστοζήνα, ας πούμε, αυτά που χρειαζόμαστε για να περάσουμε καλά, νομίζω έχεις την ίδια σχέση και με τη δόξα. Δηλαδή, οι περισσότεροι στη θέση σου κυνηγούνται δημοσιότητα, μπορείς να την κυνηγήσεις αν θέλεις. Δηλαδή, το μόνο εύκολο για σένα είναι να κλείσεις συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, παπαράτσι, ξέρω εγώ τι. Εσύ πάντα. Είχες μια στάση αμυντική απέναντι στο φακό. Εγώ πιστεύω ότι το να απέχεις είναι επιλογή και είναι αναγκαίο πολλές φορές. Δηλαδή, έλα ρε φίλε, μπουχτίσαμε, το είδαμε, σε είδαμε, πόσα θα μας πεις πια. Επίσης, όταν σου δίνεται αυτή η ιστορία, αυτός εδώ ο χρόνος, δεν σου δίνεται γιατί είσαι Θεός, φιλαράκι. Σου δίνεται αυτή να πεις τη δουλίτσα, σου σε δούμε λίγο για πασπίτι σου. Ναι. Και θα αποφασίσουμε εμείς μετά. Επίσης και κάτι άλλο, έχουμε μπερδέψει λίγο την έννοια της διαφήμισης. Εμείς κάνουμε ενημέρωση και διαφημίζει ο κόσμος. Δεν μπορώ να λέω εγώ, κοίτα τι ωραίο που κάναμε εδώ πέρα. Κοίτα πόσο ωραίος είμαι. Με βλέπετε τι μάγκας είμαι. Άσε να το πει ο άλλος. Άσε να σε ανακαλύψει ο άλλος. Η διαφήμιση πήγε εκεί, από εκεί που ήρθε, γιατί έχασε αυτό το ρόλο, το σπουδαίο ρόλο που είχε, ας πούμε. Mm. Δηλαδή να μπαίνει, ο κόσμος να σου λέει. Δεν μπορεί, δηλαδή καθόταν ο άλλος, του έλεγες τι ωραίο, φανταστικό. Με κάτι κόνσεπτ, με κάτι αυτά, με κάτι μυθοπλασίες μέσα. Λες και βλέπεις σειρές και λέει διαφήμιση. Okay, πάρα πολύ ωραίο. Και το creative και φοβερή. Και έχω φίλους διαφημιστές, τους αγαπώ, ξέρουν την εποχή, πιάνουν τον παλμό να μας πούνε. Αλλά δεν μπορεί να είναι ευνουχισμός. Είναι στον παλμό της εποχής η επιλογή του Μάρκου Σεφερλή να κάνει πρωινό πρόγραμμα. Γιατί να μην είναι, βεβαίως και είναι. Γιατί ο άνθρωπος μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Άμα γουστάρεις, δεν πας. Άμα δεν γουστάρεις, συγγνώμη. Άμα γουστάρεις, δεν πας, δεν παίζει. Λοιπόν. Μια χαρά. Γεμίζει το άλλο το δελφινάριο ο άνθρωπος εκεί πέρα κάτω. Τώρα όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνε, είναι χαζοί. Πάνε και βλέπουν έναν που δεν. Που δεν τα λέει. Ναι, που δεν τα λέει. Μπορεί εσένα να μην σου κολλάει το χιούμορ του. Δεν θέλω χαζό. Του κόσμου εννοώ. Κοίταξε, ο καθένας. Συγκεκριμένος κόσμος. Πόσες φορές έχεις πάει στο δελφινάριο.
Εκτός ότι είναι φίλος σου. Δεν είναι αυτό. Τι θες να πεις με αυτό, ότι είναι λάθος ότι είναι κατηγορία κοινού. Συγγνώμη, να σας το πω, να του δώσουμε την ευκαιρία. Παιδιά, αφήστε με λίγο να συντονίσω. Να του δώσουμε την ευκαιρία να το πει, για να μην παρεξηγηθεί. Το Μέγκα έχει ένα συγκεκριμένο κόσμο. Είναι ένα άλλο μαγαζί. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ένα μαγαζί γωνία. Πλέον όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει πάρει μια φορά το δικό μας κανάλι με ένα 30% που έχει ανέβει πολύ επάνω. Έχει κάνει και κάποια πιο πετυχημένα πράγματα. Έχει μπει μια άλλη λογική στη ζώνη μέσα. Είδες ότι έσπασε η πρωινή ενημέρωση πολύ άνετα, πολύ χαλαρά, δηλαδή με το τίποτα. Τσάκα τσάκα μέσα σε μια μέρα. Ότι άλλαξε όλο το σκηνικό. Ο κόσμος πλέον δεν θέλει συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλει πολύ καλές ομάδες που να έχει έναν αρχηγό μέσα που να συντονίζει ωραία το πράγμα. Ο Μάρκος. Έχει... Ποιο μπορούσε να είναι ένα καλά, έχει ένα κοινό διαφορετικό που πάει και βλέπει και χαλαρώνει και κάνει. Το χιούμορ, αυτό που έχει ο Μάρκος, επί το πλήστο, δεν συμβαδίζει με το κοινό του Μέγκα. Μα δεν νομίζω ότι θα πάει να κάνει στο Μέγκα αυτό. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο. Καλά, σίγουρα το έχουν σκεφτεί αυτό, ρε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Το έχουν σκεφτεί άνθρωποι. Τελικά να βγαίνει στον αέρα και να μπορέσουμε να πούμε αυτό ή κοινό. Μην ξεχνάτε και μια δήλωση που την έκανε η Φέη έτσι για πλάκα, ότι είναι έτοιμη να γίνει για τρίτη φορά μάνα και θα το δείτε.